Στον αγώνα που δίνουμε κάτι της πανδημίας και εμείς ως Δήμος, μια σειρά πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει, μια είναι και η αιμοδοσία σήμερα εδώ στην Πινακοθήκη, στο Έθριο, σε συνεργασία με το Τζάνιο Νοσοκομείο, να ενισχύσουμε το νοσοκομείο της πόλης μας. Βλέπω και με πολύ χαρά ότι έχει συμμετοχή και αυτό πραγματικά μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση, γιατί ξέρετε ότι μία καλούμε τον κόσμο να μείνει σπίτι, από την άλλη τον καλούμε να δώσει αίμα. Άρα ήμασταν λίγο ανήσυχοι για το αν θα είχε επιτυχία η πρωτοβουλία μας. Όμως βλέπουμε χαρά, επαναλαμβάνω, ότι πάμε πολύ καλά. Βοηθάει ο κόσμος, συμμετέχει. Ό,τι μου είπε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου, ο κ. Πλατανησιώτης, είναι εκφράζει την ικανοποίησή, θα σας μιλήσει αργότερα, ότι είναι ικανοποιημένος στην προσέλευση. Δεν ξέρω εδώ και ο Νίκος Βλαχάκος και γιατρός και επικεφαλής του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω ότι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές, σωστή κατεύθυνση. Θα πάρουμε και άλλες παρόμοιες τέτοιες. Εμείς κινούμε σε τρεις άξονες. Το ένα είναι να συμβάλλουμε το δημόσιο λόγο μας και κυρίως τη δημοτική αστυνομία να πείσουμε τους τελευταίους απίθαρχους να μείνουν στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων. Δεύτερον, να στηρίξουμε την κοινωνία με όλα αυτά που κάνουμε, τη βοήθεια στο σπίτι, με σειρά πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει. Και τρίτον, να συνεχίσει ο Δήμος να λειτουργεί εύρυθμα, αλλά να προστατεύσουμε και τους εργαζομένους του Δήμου. Συγκινητικό να βλέπεις τους Πειραιώτες, γιατί πράγματι συνάντησα πάρα πολλούς καλούς φίλους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου μας και βέβαια στο κάλεσμα του νοσοκομείου, του Μητροπολιτικού Νοσοκομείου Πειραιά, να προσφέρουν 10 λεπτά από τη ζωή τους. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει βέβαια και στην περιφέρεια. Την έχουν πραγματοποιήσει πολύ όμορφη Δήμη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση σε μια στιγμή κρίσης για τη χώρα μας. Και αυτό βέβαια να αποτελέσει το εφαλτήριο και για επόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες. Τα δημόσια νοσοκομεία, επιτρέψτε να σας πω ότι χρειαζόμαστε φιάλες αίματος, γιατί χωρίς αυτές, να ξέρετε, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και δύσκολα χειρουργεία και επίγοντα χειρουργεία πάνω απ' όλα. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα είναι μια μέρα πολύ σημαδιακή για τον Πειραιά μας και γενικά για το δημόσιο σύστημα υγείας. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα του Δήμου Πειραιά, εθελοντική αιμοδοσία, απίστευτα απρόσμενα καλή προσέλευση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η κοινωνικοποίηση μέσα στο πρόβλημα είναι μεγάλη. Είναι πολύ καλό αυτό, πήγε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αυτό που θέλω να πω ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας απέναντι στο COVID-19 και νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να επικροτούνται και να μεγαλώνουν και να γίνονται συνέχεια περισσότερες. Σήμερα εδώ στη διοργάνωση αυτή έχουμε μεγάλη προσέλευση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ο Δήμος δούλεψε γι' αυτό. Θέλω όμως να προσθέσω ότι στην αιμοδοσία του Τζανίου έχουμε ανεξάρτητη είσοδο για τους αιμοδότες. Δεν μπαίνουν καθόλου μέσα στο νοσοκομείο. Μπαίνουν μέσα στην αιμοδοσία απευθείας. Τηρούμε τις αποστάσεις και κάθε μέτρο ασφάλειας. Ελπίζουμε οι αιμοδότες της πανδημίας να συνεχίσουν να αιμοδοτούν και να καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας. Είναι σημαντικό σίγουρα να βοηθάμε τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη. Εμένα είναι πρώτη φορά που έρχομαι. Θα ήθελα να το ξανακάνω και προτείνω όσους θέλουν να βοηθάνε και τους αρέσει να προβούν και αυτοί σε αυτή τη δράση. Είναι για καλό σκοπό, εντάξει, πρώτη φορά, αλλά τουλάχιστον να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Βγαίνουμε μόνο για αυτό το λόγο από το σπίτι. Όλα εντάξει, ευτυχώς το προσωπικό και εξυπηρετικότατο. Μια χαρά. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.